Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα από τα βίντεο που αγαπώ πάρα πολύ να παρακολουθώ από άλλες YouTubers. Είναι ένα Get Ready With Me. Έχω να πάω σήμερα σε ένα event, οπότε επειδή είχα λίγο χρόνο το πρωί, λέω ας κάνουμε ένα βίντεο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω πλύνει το πρόσωπό μου, έχω βουρτίσει και τα δόντια μου. Έχει σημασία, θα σας πω σε λίγο γιατί. Και με το πρώτο πράγμα που ξεκινάω πάντα είναι με την αγαπημένη μου κρέμα προσώπου που είναι από την La Roche-Posay EF Facial Duo με SPF 30. Γιατί τώρα που άνοιξε ο καιρός, ο δείκτης προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οπότε βάζω αυτή την κρέμα, την οποία δεν σταματάω ποτέ να χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 10 χρόνια. Κάθε πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει στην πρωινή μου ρουτίνα. Αν και δεν αφήνει λιπαρότητα, επειδή θέλω να προσέχω στο 100% όσο πιο πολύ μπορώ για να με εμφανιστεί όσο πιο αργά γίνεται λιπαρότητα στο πρόσωπο, μιας και έχω πολύ λιπαρό δέρμα. Μέχρι να στεγνώσει η κρέμα στο πρόσωπό μου, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την συσκευή από την εταιρεία Blanks. Έχω πλύνει τα δόντια μου, όπως σας είπα πριν, και με την ειδική οδοντόκρεμα, η οποία δείτε φωτίζει. Έχω κάνει και ένα συγκεκριμένο post στο Instagram, αν θέλετε να πάτε να δείτε περισσότερα. Και το μόνο που έχεις να κάνεις με αυτή εδώ τη συσκευή είναι απλά να πατήσεις το κουμπί, να τοποθετήσεις τα δόντια σου για ένα λεπτό. Εγώ συνήθως αυτό το κάνω τα βράδια, αλλά όταν είναι να πάω κάπου για να έχω έτσι λίγο πιο λαμπερά δόντια, το χρησιμοποιώ πριν την έξοδό μου. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις το κουμπί και να το αφήσεις στα δόντια σου για ένα λεπτό, δηλαδή μέχρι να στεγνώσει η κρέμα. Πριν βάλω make-up ή οτιδήποτε στο πρόσωπό μου που είναι καλλιντικό, Benefit Matte Rescue από την σειρά The Professional, δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς αυτό, δεν ζω, διότι είναι το μοναδικό πράγμα που με βοηθάει ώστε το δέρμα μου να μένει πιο matte από οτιδήποτε. Το μόνο που κάνω, απλά θα σας το πω να το γνωρίζετε, είναι να το απλώνω ταμποναριστά, γιατί έτσι έχω δει ότι δρά καλύτερα. Σήμερα θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω και το αγαπημένο μου καμουφλιάζ από την Catrice μαζί με το Beauty Blender, διότι έχω βγάλει εδώ πέρα ένα βάσανο, αυτό εδώ το σπιδάκι. Για κονσίλερ θα χρησιμοποιήσω από την αγαπημένη μου Yves Saint Laurent το Touche Eclat. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ελαφρύ κονσίλερ, το οποίο πιο πολύ δίνει λάμψη παρά κάλυψη. Βέβαια τώρα βγήκε άλλο ένα το οποίο δίνει και λάμψη και κάλυψη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν έχω και τεράστιο πρόβλημα με τους μαύρους κύκλους. Αλλά γενικότερα θα έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει πάρα πολύ το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Με το Beauty Blender μου πάλι θα το απλώσω ταμποναριστά. Το έχω βρέξει κιόλας, διότι μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που αφήνει και στο κονσίλερ αλλά και στο make-up που θα βάλουμε αργότερα. Αγαπημένο make-up, το οποίο δεν το αποχωρίζομαι με τίποτα, είναι πάρα πολύ ωραίο, με δύο πατήματα. Για να κερδίζω χρόνο θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή ποια είναι τα προϊόντα. Δύο πατήματα από αυτό το make-up είναι υπεραρκετά για το δικό μου πρόσωπο και για αυτά που εγώ θέλω να καλύψω. Δεν θέλω και πάρα πολύ βαρύ make-up εγώ, το γνωρίζετε, οπότε είναι μια χαρά. Τώρα παίρνω την πούδρα από Fenty Beauty πάλι, την Universal. Θα πάρω, είναι λευκή μέσα, παίρνω λίγη ποσότητα, όχι πάρα πολύ, και βάζω τα μποναριστά εδώ μόνο στο κούτελο. Λίγο στη μύτη και λίγο εδώ πέρα στα μιλεράκια, εκεί που εμφανίζεται πιο πολύ λιπαρότητα. Δεν φαίνεται κάτι με αυτή εδώ την πούδρα, πραγματικά τίποτα. Είναι στην ουσία σαν να μην βάζεις κάτι, αλλά κι όμως μου καθυστερεί τη λιπαρότητα. Painterly από MAC, δεν υπάρχει περίπτωση να λυπεί ούτε αυτό από τη συλλογή μου. Παίρνω λίγη ποσότητα και βάζω εδώ στα μάτια μου σαν βάση, όχι ότι κάνω τίποτα τρομερό στα μάτια, αλλά πάντα θέλω να υπάρχει βάση γιατί μου κρατάει πιο πολύ ώρα την σκιά. Το αφήνω λίγο να καθίσει, δεν βάζω κατευθείαν σκιά και πηγαίνω τώρα στα φρύδια μου, όπου χρησιμοποιώ δύο προϊόντα από την εταιρεία Benefit, Gimme Brow και Goof Proof. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με το να χτενίζω λίγο το φρύδι και μετά παίρνω την απόχρωση νούμερο 3, εγώ χρησιμοποιώ το Gimme Brow και ξεκινάω σιγά σιγά. Προσπαθώ να βάγω πιο πολύ το δέρμα παρά τις τρίχες, γιατί έτσι έχω πιο ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποια σημεία όπως εδώ πέρα που έχει μείνει ένα κενό, θα το γεμίσω με το Goof Proof, δεν θα χρησιμοποιήσω πάλι το Gimme Brow, γιατί με βολεύει πιο πολύ στο να γεμίζω κενά παρά να βάφω όλο το φρύδι. Σχεδόν σε όλα τα φυσικά μου μακιγιάζ, καθημερινά δηλαδή, πάντα χρησιμοποιώ αυτή την τέλεια σκόνη από MAC. Πάντα τα μποναριστά βάζω λίγο εδώ πέρα στο κινητό βλέφαρο. Τώρα θα πάρω αυτή εδώ την αποχρώση από NARS και με το αγαπημένο μου μολύβι. Okay, πινέλο. Θα πάρω λίγη ποσότητα και απλά θα σβήσω εδώ πέρα στην κόγχη του ματιού. Όχι πολύ έντονο ούτε τίποτα το σπουδαίο, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Απλά θα ξαναπάρω λίγο από αυτή την σκουρόχρωμη σκιά και θα βάλω και στο κάτω βλέφαρο. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου στάδιο που είναι η αγαπημένη μου παλέτα από Benefit E-Cheek Leaders
Και πού είναι το πινέλο, δεν το βγάλω ποτέ. Παίρνω λίγο από το χούλα και σβήνω λίγο εδώ πέρα το κουτελό μου που το θεωρώ λίγο μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε. Αλλά okay, εντάξει, μην παραπονιόμαστε. Το χρησιμοποιώ μόνο σε αυτό εδώ το σημείο, δεν θα βάλω πουθενά αλλού, δεν θέλω να κόβω ή να κάνω διάφορα τέτοια πράγματα. Και τώρα θα πάρω το αγαπημένο μου highlighter από την ίδια παλέτα. Θα βάλω εδώ πέρα και λίγο πιο στα πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, δηλαδή είναι απίστευτη λάμψη. Και πέρα από εκεί θα βάλω λίγο εδώ στην καρδούλα που κάνουν τα χείλη μας. Και ό,τι περισσέψει θα βάλω λίγο εδώ μπροστά στη μύτη. Και μετά θα πάρω λίγο ακόμα και θα βάλω ακριβώς κάτω από το φρύδι. Τατάν! Πάμε τώρα για το αγαπημένο μου Dandelion. Αυτό το ρούζ το έχω λατρέψει, πραγματικά το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και παίρνω λίγη ποσότητα, όχι πάρα πολύ, και βάζω εδώ πάνω στα μιλαράκια και τραβάω λίγο προς τα πίσω, δεν πειράζει να βάψουμε και λίγες τρίχες για να φαίνεται πιο ωραίο το αποτέλεσμα, μην σταματάει εδώ. Θα πάρω επίσης λίγο ρούζ και θα βάλω πάνω ακριβώς εκεί που έβαλα και το bronzer. Μου αρέσει να το κάνω αυτό γιατί μου δίνει λίγο περισσότερο χρώμα. Αγαπημένο Καραγιάννα αυτή την εποχή που έχει πάρει απίστευτα σχόλια από εσάς στο Instagram, γίνεται χαμός. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και καθημερινό, μπορείς να το φοράς και πιο αργά και γενικότερα είναι στην ουσία αδιάφορο χρώμα είναι, αλλά παρ' όλα αυτά το έχετε προσέξει πάρα πολύ. Αφού έχω βάλει και το κραγιόν μου, τώρα θα χρησιμοποιήσω το σπρέι από τη Lancome, είναι το Fix It, Forget It. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μου αρέσει, μόλις πέφτει πάνω στο πρόσωπο, κατά κάποιον τρόπο σαν να τα ενώνει όλα μαζί, είτε πούδρα, είτε ρούζ, είτε make-up, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αλλά ό,τι και αν κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού έχω τελειώσει με τα πάντα και δεν θα βάλω τίποτα άλλο, τη σε σκόνη, τη σε οτιδήποτε, παίρνω το χτενάκι μου και χτενίζω λίγο τις βλεφαρίδες. Δεν έβαλα μάσκαρα γιατί έχω 3D βλεφαρίδες αυτό το διάστημα. Οπότε τις περιποιούμε λίγο με το να τις χτενίζω κάθε πρωί που ξυπνάω ή λίγο πριν φύγω για να πάω μια βόλτα, αντί να βάζω μάσκαρα δηλαδή. Χτενίζω λίγο τις βλεφαρίδες μου. Και το make-up μου είναι τέλειο, απλό, λιτό και απέριτο. Δεν μου αρέσει έτσι κι αλλιώς κάτι παραπάνω. Και πάω τώρα να ανοίξω πρέσα και επιστρέφω για να σας δείξω και το χτένισμα. Αφού έχω αφήσει την πρέσα να κάψει πάρα πολύ καλά, χωρίζω το μισό μου κεφάλι σε δύο μέρη, αυτό και αυτό εδώ πέρα. Δεν θα καθίσω να κάνω πάρα πολύ καλές και χοντρές μπούκλες. Θα κάνω σε πολύ μεγάλες τούφες γιατί μου αρέσει να είναι πιο ανάλαφρες, οπότε δείτε εδώ πέρα πόσο μεγάλη τούφα παίρνω. Αφού κάνω λίγο τη ρίζα, λίγο πιο κάτω τη ρίζα, απλά γυρνάω μία φορά την πρέσα μαζί με την τούφα και τραβάω προς τα κάτω. Και αυτή εδώ πέρα είναι η μπουκλίτσα που εγώ θέλω να έχω. Όταν το κάνω αυτό ξεκινάω πάντα από κάτω προς τα πάνω για να μην μπερδεύομαι μετά και πάω κοντά να κάψω καλά τη ρίζα και τσακ, γυρίζω μια φορά την πρέσα και σιγά σιγά τραβάω προς τα κάτω. Το ίδιο κάνω και με το άλλο μισό, δεν θα καθίσω να κάνω χωρίστρες και τέτοια πράγματα ούτε καν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δείτε τι ώρες που γίνονται και ανάλαφρες και πολύ ωραίες. Αυτές είναι οι μπουκλές που κάνω, πολύ ωραίες και ανάλαφρες, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και τώρα πάω εδώ πέρα σχεδόν στη μέση στο κούτελο και τραβάω μια γραμμή προς τα πίσω. Σηκώνω τα μαλλιά που έχω μαζέψει και το ίδιο κάνω και από αυτή την πλευρά. Πάω εδώ στη μέση περίπου και τραβάω προς τα πίσω. Και με την βούρτσα μου χτενίζω τα μαλλιά που έχω πάρει πάνω. Ωραία. Κοιτάζω να δω αν είναι ίσια, δεν είναι ίσια αυτή τη φορά. Τα σηκώνω ψηλά εδώ και παίρνω το λαστιχάκι που θέλω να φορέσω. Σήμερα με το ρούχο που έχω επιλέξει αυτό ταιριάζει, οπότε θα βάλω το ροζ μου. Τα τραβάω και λίγο και μετά τραβάω και εδώ μπροστά για να γίνουν λίγο πιο ατιμέλυτα, να μην είναι πάρα πολύ στημένα, να υπάρχει και λίγο όγκος και βόλα, είναι έτοιμα. Μου αρέσει πολύ αυτό το χτένισμα γιατί στην ουσία δεν προσπαθείς καθόλου. Εντάξει, εδώ πέρα ίσως τώρα λίγο θέλει πάτημα. Το βλέπετε λίγο, επειδή τις κάνουμε τόσο χοντρές, μπορεί κάποιες λίγο έτσι να πέσουν, αλλά ορίστε. Τα τσαλακώνω και λίγο με το χέρι μου. Έτσι, ίσα-ίσα. Αυτά είναι όλα και όλα. Όπως βλέπετε, δεν προσπαθώ πολύ, δεν κάθομαι με τις ώρες. Το πολύ μέσα σε 45 λεπτά είμαι έτοιμη.
Για σήμερα επιλέγω το λευκό μου τζιν, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου αυτό το διάστημα. Είναι εφαρμοστό και πάρα πολύ άνετο. Το έχω πάρει από American Eagle. Και σαν μπλούζα θα φορέσω αυτό εδώ το πουκάμισο, το οποίο είναι σαν τζιν. Βέβαια γι' αυτό μην με ρωτήσετε από πού το πήρα, γιατί το έχω αρκετό καιρό και δεν θυμάμαι. Θα φορέσω εννοείται το αγαπημένο μου ρολόι τώρα που οι μέρες είναι άκρος ανοιξιάτικες και είμαι έτοιμη. Αν σας άρεσε το βίντεο, θέλω να κάνετε like για να δω ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου να έχουμε πιο συχνά. Να θυμίσω σε όσους δεν έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μου να κάνουν και να πατήσουν και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, όπως να με ακολουθήσετε και στο Instagram για περισσότερα. Θα σας δω πάλι σύντομα, να περνάτε υπέροχα. Φίλα και πολλά, γεια σας!